Γεια σε όλους. Είμαστε στο δάσος. Βρέχει. Έχει μια πολύ ωραία έτσι ομίχλη. Και αυτό που θα δούμε σήμερα είναι πώς μπορούμε να ανάψουμε φωτιά υπό τέτοιες συνθήκες. Πάμε να δούμε. Πρώτα απ' όλα, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, δεν ψάχνουμε ξύλα τα οποία βρίσκονται στο έδαφος, γιατί είναι όλα μουσκεμα. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι κάτι που να στέκεται, ένα ξερό δέντρο που να είναι όρθιο, το οποίο είναι ό,τι πιο στεγνό μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή στο δάσος. Και εδώ βρήκα κάτι. Αυτό εδώ είναι ένα ξερό δέντρο, το οποίο θα κατεβάσω και θα χρησιμοποιήσω για καυσιμήλι. Αυτό, όπως βλέπετε, αν το πιάσω, το ρίχνω κάτω άνετα. Οπότε θα το στηρίξω κάπου εδώ. Τώρα θα ψάξουμε τριγύρω να βρούμε κλαδάκια. Συνήθως κάτω-κάτω στα δέντρα τα κλαδάκια τους είναι ξερά. Όταν ακούτε αυτόν τον ήχο, σημαίνει ότι είναι ξερά. Ναι. Μπορεί έξω να φαίνονται μουσκεμένα, αλλά παίρνουν φωτιά. Οπότε θα μαζέψω μερικά. Εδώ μάζεσαι μερικά, θα πάω να τα αφήσω κάτω και θα κάνω άλλη μια γύρα. Καλύτερα να έχουμε υλικό παρά να ψάχνουμε τελευταία στιγμή. Αυτά θα τα αφήσω κάτω από την τέντα μου, για να είναι προστατευμένα. Και αφού μαζέψαμε εδώ πέρα τα μικρά κλωναράκια μας, εδώ, τώρα θα κάνουμε προεργασία τα πιο χοντρότερα ξύλα. Όπως βλέπετε, στη μέση είναι ξερά. Αυτό είναι ακόμα πιο στενό. Αυτά είναι τα όρθια.
Πάμε και εδώ. Εν τω μεταξύ αυτό εδώ μέσα, το στρόγγυλο, αν αφαιρέσουμε το εξωτερικό του, μπορεί να γίνει καλή αρίδα για να ανάψουμε φωτιά με τόξο. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα εδώ είναι θα προσπαθήσω να ανάψω τη φωτιά μου, να ξεκινήσω τη φωτιά μου εδώ κάτω από το καταφύγιο, για να μην έχω άμεση επαφή με το νερό κατευθείαν, και μόλις ξεκινήσει να παίρνει μπρος θα το βγάλω έξω. Αυτό είναι η ενόπνευμα που έχω για το μαγείρεμα. Θα το πω λίγο. Αυτό είναι. Όπως έχω πως να το φουλάρω. Να μην τις βρίσω.
σηκώνοντας την λίγο από κάτω, παίρνει αέρα από κάτω. Αυτό που θέλω τώρα είναι να ξεκινήσω μια εστία. Άνεμο με βροχή, με υγρασία. Θα τη βοηθήσω λίγο. Γιατί είναι όλα... Όσο γίνεται σιγά σιγά να την γυρίζω. Και όταν δω ότι έχω καρβουνάκια καλά, να τη βγάλω έξω. Τώρα έξω έχω βροχή. Θέλει πάρα πολύ υπομονή αυτό το πράγμα. Μέχρι στιγμής είμαστε κάτω από την τέντα. Άρχισαν ήδη κάτω-κάτω να δημιουργούνται καρβουνάκια. Τα ξύλα που έχω βάλει από κάτω, τα έχω βάλει για να μην ανάψω τη φωτιά κατευθείαν στο μουσκεμένο έδαφος, γιατί είναι πραγματικά, το έδαφος είναι εντελώς μουσκεμα. Και τώρα σιγά σιγά θα τη βγάλω προς τα έξω και θα αρχίσω να την ενισχύω.
Έχω μαζέψει από πριν μικρά καναδάκια. Έχει λίγο κρύο. Όπως βλέπετε το καπέλο είναι μουσκεμα. Ευτυχώς από μέσα δεν το πολύ καταλάβαινε. Δεν ξέρω αν φαίνεται από εκεί. Πάντως από εδώ βλέπω ότι έχει αρχίσει ήδη να αναπτύσσεται κάτι μέσα. Και είμαστε σε καλό δρόμο. Εδώ που έχω φλόγα θα βάλω ξύλα να στεγνώνει. Όπως είπα πριν, αυτά είναι λίγο μουσκεμένα απ' έξω, αλλά ο ήχος που κάνουν μας δείχνει ότι είναι μέσα στεγνά. Τώρα το αεράκι που έχει τη βοηθάει λίγο. Πολύ σημαντικό είναι η προετοιμασία. Μόλις πάρει, να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε δίπλα μας. Να μην ψάχνουμε εκείνη την ώρα. Αυτά είναι τα ξύλα που σκίσαμε πριν. Μπορούμε να τα βάλουμε και αυτά εδώ πάνω, να αρχίσουν σιγά σιγά να θερμαίνονται. Δεν έχω μαζεμένο και πολύ ποσάνομαι. Σε περίπτωση που χαθόμουν και άλλες μέρες θα το κρατούσα εδώ, θα το σημάζευα για να είναι στεγνό, αλλά επειδή δεν θα κάτσω μπορώ να το ρίξω και αυτό εδώ στη φωτιά να ενισχυθεί τα βοδέμερια. Εδώ έχει πράγμα. Τώρα όπως βλέπετε έχουμε ήδη δημιουργήσει μια καλή αιστεία και αυτό που θέλουμε τώρα είναι να βάζουμε και αυτά που κόψε. Καπνός ρε.
Θα βάλουμε αυτά που κόψαμε πριν, να αρχίσουν και αυτά να θερμαίνονται. Να στεγνώνει. Θέλουμε σιγά σιγά να στεγνώνει το έξω μέρος τους για να αρχίσει να παίρνει το μέσα. Είναι ωραία η φωτίτσα. Και έχει αρχίσει να έχει και αρκετό κρύο. Πιστεύω ότι τώρα είμαστε γύρω στους 5 βαθμούς. 5 με 7 βαθμούς Κελσίου. Οπότε έχουμε αρκετό κρύο. Φωτίτσα πρέπει να έχουμε.